Ξεκάθαρο μήνυμα για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά την τελετή παραλαβής των τριών νέων ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων τύπου Ρωμαίο Σίχοκ από το πολεμικό ναυτικό. Τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μια εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Και παρά την ηρεμία που ευτυχώς επικρατεί τώρα στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι εξανατολών γειτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάλλονται συνεπώς οι προσεγγίσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψεύδες στήσεις. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε προσινείς, αλλά ποτέ αφελείς, μένοντας προσιλωμένοι στην πηξίδα που δείχνει πάντα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη συνεργασία. Η Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του για την παραλαβή των ελικοπτέρων ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσει 7 τέτοιου τύπου ελικόπτερα που αποτελούν καρπό του διακριτικού προγράμματος, το οποίο συνυπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα αποτελούν το πιο φημισμένο μέσο ναυτικών επιχειρήσεων στον ανθυποβρυχιακό, όσο και στον πόλεμο επιφανείας, καθώς διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, κρούσης αλλά και αντιμέτρων που προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες στον τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας. Σημαντική είναι και η διαλειτουργικότητα των ελικοπτέρων αυτών με τις άλλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού και τις φρεγάτες Μπελαρά, που σε λίγο θα ενταχθούν στον στόλο, καθώς και η συμβατότητά τους με τον αεροναυτικό εξοπλισμό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, στοιχείο που ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι η 7η χώρα που παραλαμβάνει το ναυτικό ελικόπτερο. Στην Ευρώπη, η Δανία επιχειρεί με 9 τέτοιου τύπου, ενώ το 2023 η Ισπανία και η Νορβηγία παρήγγειλαν συνολικά 14 τέτοια ελικόπτερα. Τα συγκεκριμένα αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.